τον κύριο Ηλία Παναγούλη. Δεν πιστεύω να έχετε ποντίκια γύρω σας τώρα που μιλάμε. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα, Γιώργο. Καλούς αγώνες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επίσης. Τι γίνεται. Και όλων των συναδέλφων μου και όλη και της τοπικής κοινωνίας, θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτή την είδηση, την οποία την ανέδειξαν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε ότι εμείς πάντα είμαστε στο πλευρό της αστυνομίας ως εκπομπή, γιατί το έργο σας είναι σημαντικό σε όλα τα επίπεδα και όταν σας αφήνουν, το έργο σας γίνεται σημαντικότερο. Εννοώ, σας δίνουν τα μέσα εκείνα που θα κάνουν το έργο σας ευκολότερο. Πείτε μας λοιπόν τώρα εσείς πώς βρεθήκατε μπροστά σε τέτοιες εικόνες. Υπάρχει μια αδυναμία σχετικά με τις συνθήκες ειρήνης. Η δαπάνη γίνεται κεντρικά από το αρχείο. Ο διαγωνισμός κρίθηκε άγωνος, γιατί ενώ έγινε σε κεντρικό επίπεδο και αφορούσε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας, προφανώς άλλες εταιρείες προσέβαλαν τον διαγωνισμό ή και κενά, και αναγκάστηκε το αρχηγείο να αναθέσει αναδιέθεση τον διαγωνισμό ανάθεσης καθαρισμού των κτηρίων των αστυνομικών διευθύνσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι φωνοβόρα η διαδικασία και ο διαγωνισμός καθαρισμού των κτηρίων είναι μηνιαίος. Καταλαβαίνετε ότι η ανάληψη να γίνει από ένα συνεργείο θα αφορά σε έναν μήνα. Τα κτίρια είναι παλιά και υπάρχουν αυτοί οι αρουραίοι. Απέναντίας το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, το οποίο είδαμε αβεβαίως, είναι καινούριο, είναι σύγχρονο, είναι πολύ καλό. Και αυτό, ο μόνος λόγος για τον οποίο προέκυψε αυτό το συμβάν, είναι γιατί είχαμε συσσόρευση απορριμμάτων. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες υγιεινής ήταν πολύ κακές. Συσσόρευση απορριμμάτων μέσα στο κτίριο λόγω αυτής της ανάθεσης, της μη ανάθεσης. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα που υπάρχει σε όλες τις διευθύνσεις, θέλω να πω. Και, το είπε. Και εδώ, ναι, αυτό που είπε ο Ηλίας. Όταν δεν γίνονται μειοκτονίες, λογικό είναι. Όταν δεν μπαίνουν καθαρίστες, λογικό είναι να μας φάνε τα ποντίκια, Ηλία. Δεν είναι μόνο οι μειοκτονίες, δεν είναι μόνο όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια ή στους κοινόπιστους χώρους. Είναι και από μόνο το γεγονός ότι δεν υπήρχαν συνεργεία καθαρισμού περίπου για τρεις μήνες. Τώρα, πώς είναι η κατάσταση, για να πάμε στο τώρα πριν ολοκληρώσουμε. Το τώρα είναι καθαρά τα κτίρια, γιατί οι αστυνομικοί έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη, έχουν μαζέψει χρήματα ή οι δήμοι στέλνουν τα συνεργεία καθαρισμού τα δικά τους, προκειμένου να βάλουν πλάτη και να έχουμε καθαρά κτίρια για τους συμπολίτες μας. Μισό λεπτά, οι αστυνομικοί πληρώνεται για να καθαριστούν τα κτίρια. Δηλαδή εσείς ως πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας λέτε στους ανθρώπους, στους συνοδοιπόρους σας, ας πούμε, δώσε και εσύ 50 ευρώ αυτό το μήνα για να καθαρίσουμε το κτίριο. Βάζουμε χέρι στην τσέπη μεμονωμένα, ο καθένας ξεχωριστά, μαζεύουν ένα ποσό, ανά εκκλησία. Καλούν καθαρίστρια, είναι... Όχι μόνο αυτό, αλλά να πούμε και ότι αναγκάζονται και οι ίδιοι αστυνομικοί να καθαρίζουν. Παίρνουν τις κούπες, παίρνουν τα σφουγγαρόπανα. Μισό λεπτάκι. Και καθαρίζουν. Πόσα χρήματα παίρνετε κάθε μήνα? Αυτό είναι, ας πούμε, 1000 ευρώ. Και αναγκάζεστε να δίνετε και από αυτά, εκτός από την οικογένειά σας, και να καθαρίζετε τα κτίρια τα οποία έπρεπε το κράτος να τα φροντίζει, γιατί εμείς πληρώνουμε γι' αυτά. Και όχι μόνο. Δεν βάζουμε χέρι στην τσέπη για τα συνεργεία καθαρισμού. Το βάζουμε για τα αναλώσιμα, για το χαρτί Α4, για τη μελάνη στα φωτιστικά. Για το χαρτί υγείας, φαντάζομαι. Για το χαρτί υγείας, για τα απορριπαντικά. Για τις φουγγαρίστες και τις κούπες που παίρνουν οι αστυνομικοί, όπως είπε ο Γιώργος πριν, παίρνουν στα χέρια ακόμα και ένστολοι, προκειμένου να σκουπίσουν ή να βγάλουν τα απορρίμματα στους κοινόχρηστους χώρους. Θα περάσουν τα απορριμματοφόρα για να πάρουν τα σκουπίδια. Μάλιστα. Τα σκουπίδια δεν είναι μόνο των αστυνομικών, γιατί τις αστυνομικές υπηρεσίες τις επισκέπτονται προκειμένου να εξυπηρετηθούν διοικητικά και συμπολίτες μας. Και θα ήθελα να μπούμε στη θέση των κρατουμένων, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα σε συνθήκες υγιεινής, να φανταστείτε τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στα κρατητήρια, όπου δεν μπαίνει συνεργείο καθαρισμού και εκεί δεν υπάρχει πρόταση από να τους επισκεφτήσουμε και εμείς. Συνθήκες υγιεινής μηδέν.
Και να πούμε ότι σας βαραίνει και η είδηση, και η δήλωση θα έλεγε κανείς, του κυρίου Ξηδάκη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τι δήλωσε. Κοιτάξτε, ο κύριος Ξηδάκης δεν θα μου πεις δήλωσε, το μετά, δήλωσε, θα μου πεις αυτό που σε ρωτάω. Σε μια ομιλία που έκανε σε μια ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στη Ριτάνια, είπε ότι σύμφωνα με μια έρευνα, είναι πιο επικίνδυνα επαγγέλματα του ψαρά και του ξυλοκόπου. Φυσικά μίλησε για την Αμερική, έτσι. Εμείς λοιπόν μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε δύο αστυνομικούς οι οποίοι κινδυνεύουν καθημερινά. Ήδη και τώρα που μιλάμε η ζωή τους είναι σε κίνδυνο, καθώς βρίσκονται σε υποθέσεις ανεξιχνίαστες ακόμη με έναν τρόπο. Θα τους ακούσουμε να μιλούν στο Γιώργο Σόμπολο. Εδώ στην παρέα μας θα έρθει ένας αστυνομικός που καθημερινά είναι κοντά στον κίνδυνο, σε μια βόμβα σε εισαγωγικά καθημερινή, και όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε, κύριε Παναγούλη, μπορείτε να παραμείνετε στην παρέα μας. Αν θέλετε να παρέμβετε κάποια στιγμή, πολύ ευχαρίστω.